φίλες και φίλοι Πελοποννήσιοι συμπατριώτες μου, Αρκάδες, Αργολιδείς, Κορίνθιοι, Λάκωνες και Μεσσίνοι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, με την τόσο αγάπη, αλλά και με τα τόσα χαμόγελα. Χαμόγελα για το φωτεινό μέλλον που απλώνεται μπροστά μας. Χαμόγελα για την Πελοπόννησο που ήρθε η ώρα να συνεχίσει και πάλι μπροστά. Σε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Με ισχυρό δίχτυ προστασίας για την οικογένεια, τα παιδιά και τους πιο αδύναμους. Σε ένα μέλλον που θα φέρει ξανά την Πελοπόννησο πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα, αλλά και ανάμεσα στην Ευρώπη των ισχυρών περιφερειών. Και ξεκινώ με αυτό το μήνυμα, που το λέω κοιτώντας σας στα μάτια. Την Κυριακή θα κερδίσουμε! Την Κυριακή! Την Κυριακή θα κερδίσετε! Την Κυριακή θα ανατείλει ο δικός μας ο μύθος, αυτός που έφερε την Πελοπόννησο στο κέντρο του κόσμου και τον κόσμο πάλι εδώ στην Πελοπόννησο. Στη δική μας μυθική Πελοπόννησο. Και θα διαλυθεί ο μύθος της παράγκας. Και ξέρετε καλά σε ποιον μύθο και σε ποια παράγκα αναφέρομαι. Είμαι υπερήφανος για όλους εσάς. Είμαστε μπροστά και έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία ισχυρούς ανθρώπους. Με φιλοπατρία που αγαπούν τον τόπο τους. Δημιουργικούς ανθρώπους. Ελεύθερους πολίτες που νοιάζονται προοδευτικούς και βαθιά δημοκράτες. Και όλοι αυτοί επενδύουν στη δική μας παράταξη. Εμείς, Πελοποννήσιες και Πελοποννήσιοι, είμαστε οι πολλοί. Είμαστε η ισχυρή πλειοψηφία. Η νίκη είναι δική σας. Η νίκη είναι της Πελοποννήσου. Αγαπημένοι μου φίλοι και συμπατριώτες, πάει καιρός που δεν έχουμε βρεθεί σε πολιτική συγκέντρωση. Πάνε 4 χρόνια. Εμείς όμως έχουμε μια ιδιαιτερότητα σχέση μας. Δεν έχουμε χαθεί ποτέ ο ένας από τον άλλον. Γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Έχουμε μοιραστεί χαρές και έχουμε μοιραστεί μαζί και λύπες, επιτυχίες και προβλήματα. Και σας γνωρίζω προσωπικά και εσείς συνεχίζετε να με αποκαλείτε Πέτρο. Ξέρω και το πιο απομακρυσμένο χωριό σας, όπου και αν αυτό βρίσκεται, σκαρφαλωμένο σε βουνό δύσβατο ή φωλιασμένο σε κάμπο. Έχουμε την τύχη να μένουμε σε έναν τόπο εξαιρετικά πρικισμένο, με ανθρώπους δημιουργικούς και παιδιά μεγαλωμένα με μεγάλες προσδοκίες. Είμαστε άνθρωποι ανθεκτικοί, με σχέσεις δυνατές, ανθεκτικές στο χρόνο. Μια τέτοια σχέση ισχυρή, αληθινή, διαρκής, ισότιμη, είναι η δική μας σχέση. Ήμουν παντού παρών, στην πρώτη γραμμή, όταν μου δώσατε πολλές φορές την ισχυρή εντολή να εκπροσωπήσω τον τόπο μας. Ήμουν όμως παρών και πάλι όταν οι ιδιαίτερες συγκυρίες της περασμένης εκλογικής αναμέτρησης οδήγησαν τη Νέα Πελοπόννησο σε άλλο ρόλο. Και αυτό βέβαια έχει μια βαρύνουσα σημασία, γιατί τιμήσαμε την ψήφο σας και την εντολή σας. Είμαστε εδώ παρόντες για 4 χρόνια. Δεν είμαστε εδώ για την εξουσία. Δεν είμαι εδώ
ως μπροστινός κάποιον που θέλουν να κάνουν business. Είμαι εδώ ως αυτός που πάντα γνωρίζετε και το λέω με μεγάλη και βαθιά περηφάνεια. Ξεκίνησα ως ένας ακάματος γιατρός, αφοσιωμένος και μόνον αφοσιωμένος στον άνθρωπο, και συνέχισα ως πολιτικός ταγμένος στην Πελοπόννησο, ταγμένος σε όλους εσάς. Αυτός είμαι και αυτοί είμαστε. Άνθρωποι, ελεύθεροι, δημιουργικοί, πολίτες, δημοκράτες, πολίτες της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Είμαστε πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα Πελοποννήσιοι πολίτες. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας έχει βιώσει πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Κρίσεις οικονομικές, κρίσεις κοινωνικές, κρίσεις πολιτικές, κρίσεις θεσμικές, κρίσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Στις πιο δύσκολες εποχές εμείς κληθήκαμε στην Πελοπόννησο να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο πιο σφοδό της ξέσπασμα, στους καιρούς της δημοσιονομικής προσαρμογής, στους καιρούς των δύσκολων μνημονίων. Και σταθήκαμε όρθιοι. Η περιφερειακή μας οικονομία μεγεθύνθηκε. Το περιφερειακό μας ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες την ώρα που στην υπόλοιπη χώρα κατέρεε. Φτάσαμε στην πρώτη τριάδα των ισχυρών περιφερειών στις εξαγωγές, από τις τελευταίες θέσεις που βρισκόμαστε. Βρεθήκαμε στην πρώτη τριάδα των περιφερειών με τη μικρότερη ανεργία. Το αεροδρόμιο μας στην Καλαμάτα πρωταγωνίστησε ανάμεσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και η μυθική Πελοπόννησος, το δικό μας μπραντ, μπήκε στον χάρτη των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιριών. Δημόσιες υποδομές που άγγιξαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, οδικές συνδέσεις, λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια, έργα ίδρευσης, έργα άρδρευσης, αντιπλημμυρικά, ένα μεγάλο έργο πολιτισμού, έργα στον κρίσιμο τομέα της υγείας, σχολεία, υποδομές παντού, με σαφές αποτύπωμα στην οικονομία μας, τις τουλάχιστον 10.000 νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν σε μια περίοδο σκληρής ανεργίας και μεγάλης βαθιάς φτώχειας. Έργα που υλοποιήθηκαν με σύγχρονα και πρωτοπόρα για την εποχή τους χρηματοδοτικά εργαλεία, και αναφέρομαι στο μεγάλο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων και την μαρίνα του ναυπλίου. Και όλα αυτά τα μεγάλα έργα υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, αλλά και τους επαγγελματικούς φορείς, τα επιμελητήρια, τις ενώσεις και τον δραστήριο ιδιωτικό τομέα, από την ΤΕΜΕΣ και το Κώστα Ναβαρίνο έως το μικρό μπουτίκ ξενοδοχείου του Λεωνιδίου, το μικρό ελαιοπαραγωγό της Αργολίδας έως τον μεγάλο εξαγωγέα της Λακωνίας, τη μικρή βιοτεχνία της Επιδαύρου έως την μεγάλη βιομηχανία της Κορίνθου. Όλες και όλοι υπήρξαν συνομιλητές μας στα ανοιχτά μας γραφεία, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς ταξίματα και χωρίς ανταλλάγματα. Αν όχι εμείς λοιπόν, τότε ποιος μπορεί να ολοκληρώσει με ένα συνεκτικό σχέδιο τις υποδομές που απαιτούνται για να γίνει η Πελοπόννησος μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια, μια αηφόρος περιφέρεια, ασφαλής και ανθεκτική στην καταστροφική κλιματική αλλαγή. Αν όχι εμείς λοιπόν, τότε ποιος μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς με συγκεκριμένα προγράμματα εξωστρέφειας και ποιος μπορεί να μετατρέψει την Πελοπόννησο σε μια σύνθετη τουριστική οικονομία. Ποιος μπορεί να βοηθήσει
τα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους και ποιος μπορεί να αξιοποιήσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να φτάσει το κάθε ευρώ, για να φτάσει το κάθε ευρώ σε κάθε νοικοκυριό της Πελοποννήσου και όχι στους εργολάβους που χρησιμοποιούν προς ίδιο όφελος τα προγράμματα αυτά. Ποιος μπορεί να συνδράμει τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα με καινοτόμα εργαλεία και την αξιοπιστία του πολιτικού και όχι εκείνου που ήθε να κάνει δουλειές για τα δικά του συστήματα? Ποιος μπορεί να αυξήσει το εισόδημα για όλους και να βελτιώσει την καθημερινότητα των σπιτικών? Αν όχι εμείς λοιπόν, τότε ποιος μπορεί να σταθεί κοντά σας και ποιος μπορεί να περπατάει δίπλα σας, μαζί με σας? Υπάρχει ένα και μόνο ερώτημα λοιπόν, και τα υπόλοιπα είναι παραπλανητικά και ψεύτικα. Λοιπόν, ποιος μπορεί? Και μετά, γιατί εμείς, γιατί η Νέα Πελοπόννησος? Ασφαλώς, γιατί εμείς γνωριζόμαστε χρόνια με τα μικρά μας ονόματα. Γιατί νιώθουμε ασφάλεια μεταξύ μας. Γιατί έχουν σφιχτεί οι καρδιές μας με τα ίδια βιώματα και έχουμε μοιραστεί και χαμόγελα και λύπες. Γιατί οι σχέσεις μας ήταν πάντοτε ειλικρινείς και δεν κρύβουν ποτέ δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί μιλάμε μεταξύ μας χωρίς να χρειαζόμαστε μεσολαβητές. Γιατί έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με καθαρό προοδευτικό και κοινωνικό πρόσημο. Γιατί έχουμε τη μεγάλη εμπειρία. Γιατί έχουμε τη μεγάλη εμπειρία και τη βαθιά γνώση. Γιατί μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όσα διατυπώνουμε θα υλοποιηθούν, όπως έγινε και στο παρελθόν. Γιατί πιστεύουμε στην συμπερίληψη και την κοινωνική αναζωογόνηση που αυτή φέρνει. Γιατί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρή περιφερειακή διακυβέρνηση και μαζί να κάνουμε την Πελοπόννησο ένα τόπο που θα μπορούσε να ζούμε εμείς και που θα δίνει στα παιδιά αυτού του τόπου ευκαιρίες, προοπτική και την εξέλιξη που αξίζει σε αυτά και στις θυσίες των γονιών τους, στις δικές σας θυσίες, στα δικά σας παιδιά, για τις δικές σας θυσίες, για να μείνει κανείς και να μπορεί να μένει στον τόπο του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε οι νέοι και οι νέες να μένουν στον τόπο μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς μπορούμε, φίλοι και φίλες, όλοι εμείς μαζί μπορούμε. Όλοι εμείς μαζί μπορούμε. Και θα σας πω μια καθαρή κουβέντα. Είμαι απολύτως αποφασισμένος. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, σε κάθε κατεύθυνση. Θα συνεργαστώ και με αυτή την κυβέρνηση. Αλλά και με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κρατώντας όμως την προϋπόθεση ότι κρατάμε ψηλά το κύρος του θεσμού της περιφέρειας ως ισότιμος θεσμικός τους εταίρος και κυρίως ως περιφερειάρχης όλων των Πελοποννησίων, όλων των Αρκάδων, όλων των Αργολιδέων, όλων των Κορινθίων, όλων των Λακώνων, όλων των Μεσσήνιων. Όλων εσάς και αυτή την ισχυρή εντολή ζητώ να μου δώσετε την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, την πιο ισχυρή εντολή από ποτέ, να είμαι ο δικός σας περιφερειάρχης. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες μου, σας ευχαριστώ θερμά και γι' αυτό δεσμεύομαι. Θα είμαι ο δικός σας περιφερειάρχης. Και αυτό το λέω με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι απευθύνομαι σε πολίτες που διαθέτουν αλλά και έχουν τη μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά ζητήματα,
έχοντας αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία. Εσείς εδώ στην Πελοπόννησο δεν ζητήσατε ποτέ για βουλευτή, για δήμαρχο, για κοινοτάρχη, υπάλληλο. Και ασφαλώς δεν σκεφτήκατε καν ποτέ ότι κάποιος θα σας έφερνε για περιφερειάρχη υπάλληλο. Είμαι σίγουρος, διαβάζοντας τη σκέψη σας, ότι δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό σας ότι εδώ κάνει κουμάντο κάποιος άλλος, ότι εδώ υπάρχει άλλος Θεός, ή ότι η Πελοπόννησος θα κληρωνόταν ως άτυχος λαχνός βορρά σε μια πολιτική παράγκα. Πρώτος το ομολόγησε ο νυν περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Νίκας, όταν έκανε λόγο για την κοινική πολιτική του εξόντωση, δείχνοντας χωρίς καμία περιστροφή το σύστημα. Αυτό το σύστημα που πέτυχε στιγμιαία να θεωρεί ότι μας εξόντωσε και που σήμερα επιχειρεί να εγκαταστήσει σε πριγκυπικό θόκο έναν δικό του υπάλληλο. Λοιπόν, το λέω απερίφραστα, αυτό το σύστημα, το σύστημα Αντώνη Σαμαρά, ήρθε η ώρα να πάψει, να καπηλεύεται. Επαναλαμβάνω, αυτό το σύστημα Αντώνη Σαμαρά, ήρθε η ώρα να πάψει να καπηλεύεται την πολιτική μας μεγαλοψυχία και τον βαθύ σεβασμό που τρέφουμε ως πολίτες σε πρόσωπα που υπηρέτησαν τους υψηλότερους θεσμούς. Αυτό το σύστημα που μας προσβάλλει με συμπεριφορές τύπου κομματάρχη ή τοπάρχη, και το λέω αυτό στους αγαπημένους φίλους μου, τους μεσίνιους συμπατριώτες μας. Είχατε την τύχη να αναδειχθούν ανάμεσά σας σπουδαίοι πολιτικοί, σημαντικοί δήμαρχοι, επιχειρηματίες που το όνομά τους ακούστηκε από άκρη σ' άκρη της γης. Άνθρωποι του πνεύματος, των τεχνών και των γραμμάτων. Σε εσάς δεν αξίζουν κομματάρχες και δεν σας αξίζουν παράγκες. Δεν σας αξίζει καμία παράγκα. Δεν σας αξίζει κανένας που να μην οροδεί προουδεμιάς ντροπής και περιφέρει τον εκλεκτό του σε λαϊκές και καφενεία σαν να είναι προϊόν ή πραμάτια, όπως ο ίδιος ξεδιάντροπα τον χαρακτήρισε. Αυτό είναι μια οδυνηρή, ντροπιαστική εικόνα για το δικό μας υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Μεσίνιες και Μεσίνιοι, ελάτε μαζί μας ως υπερήφανοι Πελοποννήσιοι να περπατήσουμε όλοι μαζί σε ένα πολύ φωτεινό μέλλον. Αυτό που εμείς ξεκινήσαμε να χτίζουμε για την απομονωμένη και υποτιμημένη τότε Μεσσηνία. Μαζί θα χτίσουμε το μέλλον της νέας Πελοποννήσου. Ισότιμα για όλους, όχι ως Μεσσηνιάρχες ή ως Πελοποννησιάρχες, καινούριους όρους μαθαίνουμε στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά με απόλυτη ενσυναίσθηση του βάρους, του κύρους και του ύψους του θεσμού που υπηρετούμε, του θεσμού του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Φίλες και φίλοι μου, είμαστε εδώ σήμερα για να σας πω επίσης πόσο υπερήφανος νιώθω για την πιο ισχυρή ομάδα από ποτέ, την πιο ανανεωμένη ομάδα, την πιο συμπεριληπτική, την πιο πολυσυλλεκτική παράταξη, την παράταξη της νέας Πελοποννήσου. Τα παλιά στελέχη της νέας Πελοποννήσου, οι βετεράνοι μας, όσο και αν δεν αρέσει στους βετεράνους μας, μέντορες των νέων αυτοδιοικητικών. Έτσι είναι η ζωή. Φυτώριο νέων ανθρώπων πρέπει να γίνονται οι σοβαρές
πολιτικές παρατάξεις. Να δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να βγαίνουν νέα στελέχη για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα με απόλυτη ανανέωση, αλλά κυρίως με το βάρος της ευθύνης και της εμπειρίας. Αυτοί οι βετεράνοι λοιπόν της παράταξής μας, που κοσμήσανε και κοσμούν την παράταξή μας, που πήραν στην πλάτη τους κρίσιμα θέματα, που πετροβολήθηκαν, το γνωρίζετε πολύ καλά, σε ψηφοφορίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα που πολεμήθηκαν διαχρονικά από όλες τις παρατάξεις και τα συμφέροντα. Και ας τρέχουν σήμερα όλοι να φωτογραφηθούν στα εγγένεια έργων που πέρασαν από τις αρρωστημένες συμπληγάδες της ελληνικής γραφειοκρατίας. Άνθρωποι λοιπόν, συνεργάτες μου, που γύρισαν την πλάτη στο διχασμό και την τοξικότητα, πιστεύοντας ότι οι κοινωνίες πρέπει να περπατάνε ενωμένες στο δικό τους το δρόμο και ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει χρώματα για να εκφράζει με δυνατή φωνή όσες περισσότερες διαφορετικές φωνές πολιτών δίνονται. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι νέοι άνθρωποι δίπλα μας, που κάποιοι ήταν φίλοι μας και υπηρετούσαν τα κοινά από άλλα μετερίζια. Κάποιοι από εσάς που δεν ήμασταν ποτέ μαζί, αλλά αυτή η περίοδος μας έκανε να μάθουμε ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι ενώνουν δυνάμεις όπου και αν βρίσκονται ιδεολογικά, και κάποιοι αρκετοί που για πρώτη φορά αποφασίσατε να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του κοινωνικού σας περίγυρου και να διεκδικήσετε να γίνετε εκφραστές ευρύτερων κοινωνικών συγκλήσεων. Πολλές νέοι και νέες σαραντάριδες, πρόσωπα κύρους με εμβέλεια στις τοπικές τους κοινωνίες και δεκαετίες πολύτιμων εμπειριών στο βιογραφικό τους. Επιχειρηματίες, επιστήμονες, αγρότες, παραγωγοί, εξαγωγείς, άνθρωποι του τουρισμού, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, παιδιά που πρόσφατα τελείωσαν τις σπουδές τους, πολύτεκνοι γονείς, μητέρες που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρίες. Αυτοί όλοι και όλες είμαστε εμείς. Αυτή η ισχυρή ομάδα είναι η νέα Πελοπόννησος. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου. Είμαι υπερήφανος για την καθεμιά και τον καθένα από εσάς. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας στο πλευρό μου. Για τη συστράτευσή σας σε έναν αγώνα που είναι από την αρχή κερδισμένος για τις αρχές και τις αξίες και τα ιδανικά που πιστεύει. Και πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι γιατί η συνύπαρξή μας, είναι μια έκφραση της προσωπικής μας απόφασης, μιας ελεύθερης απόφασης όριμων πολιτών που τους νοιάζει ο τόπος τους, τους νοιάζει η ζωή τους, το μέλλον των συνανθρώπων τους. Δεν είναι η εντολή που ήρθε από κάποιο πολιτικό κέντρο. Δεν είναι ένα προϊόν συμφωνίας. Δεν είναι αλυσβερίσι για μοίρασμα εξουσίας. Και αυτό είναι που διακρίνει τη δική μας ομάδα. Την ομάδα νίκης στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Νίκης για την Αργολίδα. Νίκης για την Αρκαδία, νίκης για τη Λακωνία, νίκης για την Κορινθία, νίκης για τη Μεσσηνία. Νίκη για την Πελοπόννησο και τους πολίτες της. Αυτή η ομάδα θα νικήσει, γιατί είναι οι δικοί σας άνθρωποι, αυθεντικοί άνθρωποι, ελεύθεροι πολίτες, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης για εσάς και τον τόπο σας.
Και αυτή η ομάδα θα χρωστάει μόνον σε εσάς και σε κανέναν άλλον. Ούτε σε μηχανισμούς, ούτε σε συστήματα. Γιατί είναι Πελοποννήσι για τους Πελοποννήσιους. Πελοποννήσι για μια σπουδαία Πελοπόννησο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τις κρίσιμες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, που θα κρίνουν ποιος μπορεί να οδηγήσει την Πελοπόννησο στη νέα της σελίδα, στη νέα της πορεία. Τις εκλογές που κάποιοι πίστευαν ότι θα ήταν μια βόλτα στα αξιοθέατα της Πελοποννήσου. Και γι' αυτό τους κάλεσα ευθέως, δημόσια, να πάνε να γνωρίσουν τον Μοριά. Τον Μοριά που δεν ξέρουν και που κάποιοι τους τάξανε ότι εύκολα, χωρίς καμία προσπάθεια, θα τους παραχωρούσαν. Που δεν μπήκαν καν στον κόπο να αρθώσουν μια σοβαρή προγραμματική θέση, που δεν γνωρίζουν κανένα πρόβλημα και που δεν έχουν καμία διάθεση να μάθουν το πώς το πρόβλημα λύνεται. Και είναι πια σαφές γιατί ήρθαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Το ομολογούν οι ίδιοι, απερίφραστα. Το είπε ο κύριος Βορύδης απέναντί σας, προσβάλλοντάς σας, ομολογώντας το εξαιρετικά επικίνδυνο για τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας και της κοινωνίας. Γιατί ψάχνουν για έναν περιφερειάρχη υπάλληλο που να βρίσκεται σε κοινή γραμμή με την κυβέρνηση για την αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το είχε πει έγκαιρα άλλωστε αυτό και ο σημερινός περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκας. Και βέβαια δυστυχώς, και το λέω αυτό με μεγάλη ειλικρίνεια, είναι ακόμα χειρότερο. Οι τελευταίες αποκαλύψεις, και προσέξτε το αυτό, δημιουργούν ένα εξαιρετικά τοξικό κλίμα. Τοξικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια των πολιτικών να μην απολογούνται στους πολίτες για αυτά που τους κατηγορούν ή για αυτά που αναφέρονται για αυτούς. Αυτή είναι η τοξικότητα. Η τοξικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κακιά πρόθεση των πολιτών να καλύπτονται πίσω από μια έννοια ανύπαρκτη προκειμένου να παραμένουν στο απειρόβλητο και στο χώρο της αδιαφάνειας. Και επιτείνεται αυτό το παραπάνω με την καχυποψία των πολιτών απέναντι στο πολλαπλώς πληγωμένο από τη διαπλοκή πολιτικό σύστημα. Μας είπαν ότι δεν θέλανε πολιτικό, θέλαν τεχνοκράτη. Δεν ήθελαν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, δεν ήθελαν κάποιον βουλευτή, αλλά όπως είπε και ο απερχόμενος περιφερειάρχης, και έχει μεγάλη σημασία η κουβέντα του, έψαχναν τον άνθρωπο που ξέρει να κάνει business. Δεν είναι δική μας άποψη. Είναι άποψη δική του. Είναι άποψη του συστήματος. Και αυτό βέβαια, αν είναι νόμιμα, τα όσα κάνει, μπορεί να συνεχίσει να τα κάνει στις επιχειρήσεις του βέβαια. Αλλά είμαι απόλυτα ξεκάθαρος ότι business με τα λεφτά της Πελοποννήσου δεν θα κάνει κανείς. Και επίσης, για να είμαι πιο καθαρός, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι στην Ελλάδα του 23 επιχειρηματίας, που η δουλειά πληρώνεται ετεροχρονισμένα, που τις περισσότερες φορές λείπει η ρευστότητα, που οι τράπεζες δανείζουν τους πάτσιδες για να εξαγοράζουν κόψοχρονιά τα δάνεια όσων αδύναμων δεν έχουν να πληρώσουν. Και οι πάτσιδες θησαυρίζουν. Πού εργαλεία, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, εξαγγέλθηκε με ελάχιστα κεφάλαια και οι περισσότεροι μένουν εκτός. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτή είναι η ποθούμενη ανάπτυξη. Αυτή είναι η δυνατή πραγματική μας οικονομία. Που και ακούστε,
και αυτό. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες στεγνώνουν όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά τους βάρη. Και γνωρίζετε και εσείς όλοι καλά τι σημαίνει να μην πληρώνεις αυτές τις υποχρεώσεις. Άλλωστε, πριν 2-3 μέρες και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός έθεσε ως υψηλό στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και της φοροαποφυγής για άλλη μια φορά, χωρίς βέβαια εν της πράγμαση να παίρνει κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που τους ενδιαφέρει μέσω της ακρίβειας να αυξάνουν τα έσοδα του κράτους παίρνοντας περισσότερο ΦΠΑ, αγνοώντας όμως ότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που λείπουν από όλα τα νοικοκυριά της χώρας μας. Δικαίως και όχι κακόπιστα έχουν απλωθεί σκιές πάνω από την Πελοπόννησο με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Καλέσαμε χθες τον εκλεκτό του κύριου Σαμαρά να απαντήσει σε όσα του καταλογίζονται. Και αυτός όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τη θέση του, αλλά με γενικολογίες και αφορισμούς έκανε πιο βαριές αυτές τις σκιές. Σκιές αδιαφάνειας, σκιές περίεργων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σκιές διαδρομής χρήματος. Λοιπόν, το λέμε απερίφραστα. Πάτσιδες στην Πελοπόννησο δεν θα υπάρξουν. Ούτε βέβαια ασφαλώς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν αυτές τις σκιές, κυρίες και κύριοι, τις αφήνουμε οριστικά στο σκοτάδι που τις γέννησε. Η Πελοπόννησος είναι μαθημένη να κυβερνείται όλες αυτές τις δεκαετίες στο φως. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς. Και αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους του Παναγιώτη Νίκα. Και αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους του Παναγιώτη Νίκα. Που λακίσανε με το πρώτο νεύμα. Και λέω λακίσανε γιατί έτσι το περιγράφουν στα χωριά μας. Τους δειλούς και τους παραδόπιστους. Αυτούς που σήμερα καμώνονται. Το νέο γιατί στοιχίζονται λένε. Γιατί στοιχίζονται λένε πίσω από κάποιον που είναι πιο νέος από μένα και που λένε ότι θα φέρει την αλλαγή που οι ίδιοι και ο πολιτικός τους προϊστάμενος προφανώς δεν κατάφερε να φέρει. Και για την επιλογή και την επιβολή του κυρίου Νίκα δεν πήρε κανένας την πολιτική ευθύνη. Το γνωρίζετε όλοι σας ποιος τον έφερε και τον εγκατέστησε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτός λοιπόν δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη για την αναγνώριση των λαθών που δημιουργήθηκαν κατά την τετραετία αυτή. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή είναι το πιο παλιό και δεν απευθύνομαι ασφαλώς στα πρόσωπά τους για τα οποία δείχνω τον απαιτούμενο σεβασμό, αλλά στην πολιτική του συμπεριφορά που μυρίζει ιδιοτέλεια αλλά κυρίως δουλικότητα και ανήκει στο πιο βαθύ χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και εκεί λοιπόν θα οδηγήσουμε αυτές τις αναχρονιστικές, τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις τους. Πελοποννήσιοι συμπατριώτες μου, έχουμε όλοι πίσω μας μια πορεία λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Η δική μου πορεία περπατήθηκε όλη στο φως. Τη γνωρίζουν οι πολίτες και γι' αυτό είτε με ψηφίζουν είτε όχι. Αντιλαμβάνονται αυτό που τους λέω κάθε φορά, αυτό είναι. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Προσωπικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω υπάρξει βουλευτής της, έχω υπάρξει υπουργός της, έχω στηρίξει σκληρά τις απόψεις μου, καθώς όπως γνωρίζετε δεν ήμουν ποτέ βουλευτής αφωνίας.
Και ως βουλευτής σεβάστηκα τους συμπολίτες μου, από όποιον κομματικό χώρο και αν προέρχονταν. Ιδιαίτερα εσείς οι αρκάδες, θυμάστε πώς αντιμετώπισα το μεγάλο πρόβλημα των μπλε, των κόκκινων, των πράσινων καφενείων. Και αυτή την πολιτική την υπηρέτησα και εγώ και πολλοί συναδελφοί μου, τότε συνάδελφοι βουλευτές από όλα τα κόμματα, έναν υψηλού επίπεδου πολιτικό πολιτισμό. Κανένας από τότε, από εμάς, δεν σκεφτόταν ποτέ να ξεστομίσει απειλές και να σηκώσει το δάχτυλο, όπως έκανε πάλι πριν από λίγες μέρες στη Σπάρτη ο κύριος Βορύδης, λέγοντας ότι όποιος δεν ψηφίσει τον υποψήφιό τους περιφερειάρχη δεν είναι νεοδημοκράτης. Και το είπε αυτό ποιος? Ο κύριος Βορύδης. Μα αυτές οι λογικές δεν ανήκαν ποτέ στο χώρο της φιλελεύθερης παράταξης. Αυτές οι λογικές δεν ανήκουν ποτέ σε κανέναν φιλελεύθερο χώρο. Δεν τη βοηθούν και κάνουν τους νεοδημοκράτες να ντρέπονται βαθιά για τέτοιες αναχρονιστικές αντιλήψεις. Μπαίνοντας στην αυτοδιοίκηση, μίλησα εξ αρχής για την ανάγκη οι τοπικές κυβερνήσεις να είναι ανεξάρτητες, να είναι ισχυρές, να είναι πολυσυλλεκτικές και να είναι βαθύτατα ξεκάθαρα προοδευτικές, προκειμένου να μπορούν να εκφράζουν ή δυνατόν το σύνολο των πολιτών, να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις, αλλά να διεκδικούν κιόλας με μεγαλύτερη δύναμη για τις τοπικές τους κοινωνίες. Και αυτό έκανα. Συνεργάστηκα με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με στήριξαν ως ανεξάρτητη υποψηφιότητα, και με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια συνεργάστηκα, παρά τις έντονες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που είχαμε. Θυμόσαστε ότι στο αναπτυξιακό συνέδριο ανέλαβα την ευθύνη να οργανώσω ένα σύγχρονο συνέδριο, και στην ομιλία μου είπα στον κύριο Τσίπρα μπροστά σε όλους ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, και αυτή η επίκληση έγινε μετά αξίωμα πολιτικό και όλοι αρχίσαν να ψιθυρίζουν ότι πραγματικά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αλλά παρέμεινα πάντοτε όμως αυτόνομος. Δεν έγινα υπάλληλος κανενός κόμματος. Πριν μία-δυο μέρες άκουσα ότι ο νυν δήμαρχος Αθηναίων δεν θέλει χρήσμα. Αρνείται το χρήσμα. Δεν καταλαβαίνω. Εκτιμώ ότι πολλές φορές αλλοιώνεται η φύση και η φύση του πολιτικού συστήματος μέσα από τις παραδοξολογίες που ακούγονται και που αλλάζουν τα σταθερά πρότυπα που έχει αυτός ο τόπος. Όλη αυτή την περίοδο δεν έγινα υπάλληλος κανενός κόμματος. Δεν έγινα ποτέ υπηρέτη συμφερόντων και ασφαλώς δεν θα γινόμουν ποτέ. Ήμουν πάντοτε και παραμένω σταθερός στην άποψή μου, υπέρμαχος των συνεργασιών, των συγκλήσεων με δημοκρατικό και προοδευτικό πρόσημο. Των συμμαχιών που δεν κάνουν εκτόσεις, αλλά αντιθέτως λειτουργούν προσθετικά και συμπεριληπτικά στο δικό μας σχέδιο για την Πελοπόννησο του 2030. Εμείς λοιπόν, συμπατριώτες μου, βάζουμε καθαρά τους τρεις πυλώνες της νέας εποχής στην Πελοπόννησο. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στην πλειοψηφική προοδευτική κοινωνία που απαρτίζεται από ελεύθερους πολίτες με άποψη, με γνώση, με δεξιότητες. Και η νέα Πελοπόννησος είναι ακριβώς η έκφραση αυτής της προοδευτικής κοινωνίας. Πιστεύουμε στις συμπεριληπτικές πολιτικές που έχουν φτιαχτεί
για όλους και όλες, αγκαλιάζουν το σύνολο της κοινωνίας και κρατούν τις αρχές και τις αξίες του τόπου και των προγόνων, μπολιάζοντάς τες με σύγχρονες αντιλήψεις. Μια ανοιχτή και άφοβη κοινωνία, αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε ανοιχτή και άφοβη κοινωνία. Και η Νέα Πελοπόννησος είναι ο πιο ισχυρός αγωγός αυτών των συμπεριληπτικών πολιτικών, γιατί γεννήθηκε και ζει ως δικό τους πολιτικό τέκνο. Και τρίτο, είμαστε ικανοί να χτίσουμε έναν ισχυρό θεσμό που θα υπηρετεί όλες και όλους και θα συνομιλεί ισότιμα, εκφράζοντας υπερήφανα τον κάθε Πελοποννήσιο και την κάθε Πελοποννήσια. Εμείς λοιπόν προχωράμε σε μία συμφωνία εμπιστοσύνης με όλους εσάς για την Πελοπόννησο του 2030, με καθαρές στρατηγικές επιλογές και με ολοκληρωμένο σχέδιο για μια Ελλάδα παραγωγική και εξωστρεφή, για μια Πελοπόννησο βαθύτατα δημοκρατική και ανθρωποκεντρική. Η Νέα Πελοπόννησος είναι εδώ, η ισχυρή Αργολίδα, η ισχυρή Αρκαδία, η ισχυρή Κορινθία, η ισχυρή Λακωνία, η ισχυρή Μεσσηνία. Είναι εδώ, δώσατε σήμερα εδώ το ισχυρό και ηχηρό μήνυμα, το μήνυμα νίκης των Πελοποννησίων, το μήνυμα νίκης της Πελοποννήσου. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση για τα όσα αξίζουμε, για όσα ονειρεύονται τα παιδιά μας, για όσα ονειρεύονται τα παιδιά σας. Να περπατήσουμε όλοι μαζί σε ένα φωτεινό μέλλον, για μια ισχυρή Πελοπόννησο, σε μια ισχυρή Ελλάδα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δώστε μας λοιπόν την πιο ισχυρή εντολή από αυτή την Κυριακή. Πάμε όλοι και όλες στις κάλπες. Πάμε όλες και όλοι στις κάλπες, στη μεγάλη γιορτή της Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εδώ παρουσία σας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή η εικόνα πρέπει να φύγει σε όλη τη χώρα για να δουν ότι το σωστό περιεχόμενο, το ισχυρό περιεχόμενο μιας σύγχρονης πολιτικής μπορεί πραγματικά να τονώσει το ηθικό, την αγωνιστικότητα και την αδιαπραγμάτευτη στάση των πολιτών. Δεν θέλουμε μεσοβέζικες λύσεις. Δεν θέλουμε γεγονότα και πρότυπα έξω από την παράδοσή μας. Είναι έξω από εμάς. Εδώ είμαστε μια ζωντανή κοινωνία που έχουμε την αγάπη για τον τόπο μας, που αγαπάμε πάνω από όλους τους ανθρώπους μας. Θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Εδώ όλοι για να στείλουμε το μήνυμα της μεγάλης νίκης.
της μεγάλης νίκης της Πελοποννήσου, της μεγάλης νίκης των Πελοποννησίων, για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στη χώρα ότι αντιστεκόμαστε σε οποιονδήποτε θέλει να επιβάλλει τις δικές του απόψεις, τα δικά του πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ζωντανή, η Πελοπόννησος είναι ζωντανή, η Πελοπόννησος είναι ιδέα, η Πελοπόννησος είναι πυρήνας της εθνικής μας κυριαρχίας. Από την πρώτη Κυριακή! Πες το! 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 Πες